Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κυρία Αντιδήμαρχε Παιδείας και Πολιτισμού, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πρώτα να συστηθούμε, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ διάσημοι στο κοινό της Φλόρινας, από ό,τι κατάλαβα από κάτι μικροσυζητήσεις που είχαμε προηγουμένως, κάποιοι δεν γνωρίζουν ποιοι είμαστε. Να συστηθούμε λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε το μουσικό σχολείο από το Αμίντεο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα. Είπαμε να κάνουμε την τελευταία μας φετινή συναυλία, καλοκαιρινή συναυλία στην πόλη της Φλόρινας, την έδρα του νομού μας και πρωτεύουσά μας, για να αποχαιρετήσουμε έτσι όμορφα σήμερα με όμορφες μουσικές όλων των ειδών την φετινή μας σχολική χρονιά, εφόσον οι μουσικές ανήκουν κυρίως σήμερα στα παιδιά. Να κάνω μία μικρή επεξήγηση της αφίσας, δεν ξέρω αν την είδατε στο διαδίκτυο, λέει συναυλία θερινής νυχτός. Βέβαια το θερινής αργήσαμε λίγο να το δούμε, είναι η αλήθεια, και σήμερα έχουμε ένα μικρό φόβο, αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Λέει και σε μία παρένθεση εκεί, part 2, μέρος δεύτερο, γιατί το παρουσιάσαμε έτσι. Η συναυλία αυτή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Αμίντεο, στο αμφιθέατρο του Αμίντεου, με μεγάλη επιτυχία οφείλω να πω, και είπαμε ότι αυτή την συναυλία θα πρέπει να την ακούσει και το κοινό της Φλόρινας, και για να γνωρίσει το μουσικό σχολείο, αλλά και γιατί θέλαμε να το κάνουμε, με πολύ πολύ απλά λόγια. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να πω συγχαρητήρια καταρχάς σε όσους πήραν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις, των οποίων τα αποτελέσματα βγήκαν σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλους, ασχέτως αποτελέσματος, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και καλή πορεία από εδώ και πέρα. Στα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην ηλικία αυτή, θα πω μόνο καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές, και ελπίζω να φύγουμε σήμερα να ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές με όμορφες μουσικές αναμνήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Φλόρινας για την συνδιοργάνωση της απόψινης συναυλίας μας, για το στήσιμο της εξέδρας, για τη μικροφωνική εγκατάσταση, για όλη γενικά την υποστήριξη αυτής της εκδήλωσης, και θα μου επιτρέψετε κύριε Δήμαρχε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο δεξί σας χέρι, στην κυρία Φουδούλη, η οποία με την πρώτη μας επικοινωνία αμέσως αγκάλιασε την ιδέα μας. Δεν χρειάστηκε να την πιέσουμε καθόλου, ήταν αμέσως ναι από την πρώτη στιγμή. Την ευχαριστούμε λοιπόν και προσωπικά την ίδια, και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον. Λοιπόν, να μην σας απασχολώ περισσότερο, είναι ώρα να ακούσουμε τα παιδιά. Απλά θα πω ότι η συναυλία μας αποτελείται από τρία μέρη. Θα ξεκινήσουμε με το πιο έντεχνο, ας πούμε, μέρος, με κομμάτια δηλαδή έντεχνα, ευρωπαϊκής κυρίως και όχι μόνο μουσικής. Θα ακούσετε και παραδοσιακά τραγούδια από κάτω Ιταλία, Ισπανία, εβραϊκά κτλ. Εκτός από τα ελληνικά εννοείται. Θα ακούσουμε και ροκ μουσική, ελληνική και ξένη, και θα καταλήξουμε με παραδοσιακή μουσική. Εννοείται ότι η κατάληξη αυτή θα είναι και ένα είδος γλεντιού. Οπότε σας προκαλούμε και σας προσκαλούμε στο τέλος να χορέψουμε όλοι μαζί και να κλείσουμε έτσι την απόψινή μας βραδιά. Σας ευχαριστώ και πάλι, και ας ξεκινάμε με το έντεχνο σύνολο της κυρίας Μαρίας Αρουσάνοβα.